Ένα τροχονόμο να έρθει. Έχουμε από το πρωί. Το μποτιλιάρισμα είναι στη Βέσο κάτω. Μα δεν επιτρέπεται τώρα αυτό το χάλι. Ένταση. Νεύρα. Δεν τρέπονται λίγο. Πρέπει να ντρέπονται. Όποιος έδωσε εντολή. Έχουμε μια ώρα με το μηχανάκι. Ντροπή του σχέσκος. Εξαντλήθηκε η υπομονή των οδηγών που διέσχιζαν σήμερα την οδό Αγίου Ανδρέου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έσχος. Έχουμε πάρει το 100, το 200, την τροχέα και τίποτα δεν γίνεται. Καμός, άσε παιδάκι μου. Δεν το συζητάμε καν. Αθήνα γίναμε. Το μποτιλιάρισμα ξεκινούσε από την ακτή Δημαίων, στο ύψος του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα. Χρειαζόταν 45 λεπτά για να φτάσει κανείς στο ύψος της Αγίου Ανδρέου και Γεροκοστοπούλου. Και αμέσως μετά ξεκινούσαν τα έργα. Σε αυτό το μικρό τμήμα, στο ύψος της Οδού Ερμού, εκτελούνταν έργα ασφαλτόστρωσης από το πρωί. Το ένα ρεύμα κυκλοφορίας είχε κλείσει. Δεν το ξέρουμε, έχει ένα μποτιλιάρισμα, είμαστε ένα 20 λεπτό μέσα στο αυτοκίνητο από Παπαφλέσσα να φτάσουμε Γούναρη. Να σας πω, χαμός γίνεται γενικώς. Εδώ πέρα στην Αγίου Ανδρέου περιμένεις και ένα τέταρτο και μισή ώρα καμιά φορά. Τα έργα προφανώς και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο μποτιλιάρισμα, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Πολύ κίνηση, δεν παλεύετε. Πόση ώρα κάνατε? 45 λεπτά. Από? Από Αγία Ανδρέα μέχρι εδώ. Για ένα 2 ώρα το πρωί είχε μπλοκάρει και η οδός Κορίνθου. Αργότερα όμως με την παρέμβαση της τροχέας η κυκλοφορία ρυθμίστηκε. Πολύ κίνηση, ναι. Νόμιζα ότι κάτι έχει γίνει εκεί πέρα. Δεν κατάλαβα. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κορίνθου. Προφανώς μαζευτήκανε σήμερα όλοι μαζί. Πάντως από αύριο το έργο ασφαλτόστρωσης θα έχει ολοκληρωθεί.